αυξήσεις, εκτοξεύσεις. Και αυτό που μας απασχολεί είναι τι γίνεται με τα καύσιμα. Μπήκαμε στο παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και αλλιεύσαμε κάποια στοιχεία. Κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν τις τιμές των καυσίμων αυτή τη στιγμή σήμερα και στους 4 νομούς της Κρήτης και στις 4 περιφερειακές ενότητες. Διαλέξαμε τις μεγαλύτερες πόλεις, δηλαδή Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο, και παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή την υψηλότερη και τη χαμηλότερη τιμή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα πάμε στον κύριο Μιχαλάκη μετά. Ναι, τον κύριο Μιχελάκη μετά. Λοιπόν, Δήμος Ηρακλείου. Η χαμηλότερη τιμή σήμερα είναι 1,99. Σωστά. Ακριβώς μία ανάσα πριν τα 2 λοιπόν, ευρώ σε πρατήριο υγρό καυσίμων του Δήμου Ηρακλείου. Ναι. Και την ίδια ώρα η υψηλότερη τιμή βενζίνης που καταγράφεται σε επίπεδο Δήμου Ηρακλείου είναι 2,289 ευρώ το λίτρο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε λοιπόν και σε άλλες περιοχές. Χανιά. Στο Δήμο Χανίων. 2,049 μπορεί να βρει κάποιος χαμηλά την τιμή, την αμόλυβδη, και φτάνει μέχρι 2,269. Μάλιστα. Είναι πηγή από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Να τα πούμε, σήμερα τα πήραμε αυτά τα στοιχεία. Στο Ρέθυμνο, Βάλια. 2,049 η χαμηλότερη τιμή στο Δήμο Ρεθύμνου και η υψηλότερη νομίζω πως είναι 2,355. 2,355 η υψηλότερη μέχρι στιγμής που έχουμε συναντήσει. Και πάμε και στο Δήμο του Αγίου Νικολάου, 2,059 η χαμηλότερη και 2,226 η υψηλότερη. Μάλιστα, και ψάχνουμε τρόπους. Τι να κάνουμε, από το να γυρίζουμε από συνοικία σε συνοικία και από νομό σε νομό για να πετύχουμε καλή τιμή βενζίνης. Ειδικοί εκπαιδευτές οδήγησης μας τονίζουν και μας προτρέπουν ότι υπάρχουν τρόποι προκειμένου να εξοικονομήσουμε το καύσιμο, προκειμένου να οδηγήσουμε με ασφάλεια από τη μία και από την άλλη βέβαια να βάλουμε ένα μέτρο, να βάλουμε ένα μέτρο, προκειμένου να μην καταναλώσουμε το καύσιμο καθώς η συγκυρία και η περίοδος είναι δύσκολη. Πάμε στον κύριο Λευτέρη Μιχελάκη, είναι γραμματέας του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης. Να τον καλησπερίσουμε, κύριε Μιχελάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Λοιπόν, ναι. είστε ένας πολύπειρος, όχι μόνο συνδικαλιστής, αλλά και πολύπειρος εκπαιδευτής οδήγησης σε επίπεδο Κρήτης. Το ερώτημα που θα ξεκινήσουμε, πώς μπορεί ο καθένας... Το πρώτο ερώτημα είναι ότι αυτοί που πλήττονται ιδιαίτερα από αυτή ναι. την κρίση, την ενεργειακή, είμαστε εμείς οι εκπαιδευτές, γιατί εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να δουλέψουμε διαφορετικά. Για να δείξουμε κάποιον, να εκπαιδεύσουμε κάποιον, σωστό. Χρειάζεται να έχουμε και κατανάλωση αρκετή. Άρα, εμείς είμαστε οι πρώτοι που πληττόμεθα από αυτή την ενεργειακή κρίση. Και άντε να βάλει τώρα τον μαθητή στο κλίμα από την πρώτη μέρα, πως πρέπει να οδηγήσει με σύνεση για να μην καταναλώνουμε καύσιμο. Είναι γι' αυτό. Όχι, εμείς το κάναμε αυτό ως εκπαιδευτές, γιατί είναι στη δραστηριότητά μας. Από την πρώτη στιγμή που θα έρθει ο υποψήφιος στις σχολές οδήγησης, βεβαίως θα του πούμε ασχέτως της κρίσης, αν υπάρχει όχι, ναι. πώς μπορεί να οδηγεί. Οικονομικά και οικολογικά. Πώς μπορούμε να οδηγήσουμε λοιπόν, κύριε Μιχελάκη, οικονομικά, πώς μπορούμε να οδηγήσουμε, ναι. στο πρακτικό κομμάτι να πάμε. Είναι ένα πακέτο, αν μου επιτρέψετε την έκφραση, ένα πακέτο τριών συνιστοσών. Δηλαδή, ναι. φανταστείτε ένα ισοσκελές τρίγωνο, που η βάση είναι η οδική ασφάλεια και οι δύο άλλες πλευρές είναι η οικονομία και η οικολογία. Αυτά τα τρία πάνε μαζί, δεν πάνε χωριστά. Σε οποιαδήποτε περίοδο, σε οποιαδήποτε κατάσταση αν είναι η χώρα. Και η κάθε χώρα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Για να έχουμε οδική ασφάλεια θα πρέπει να πηγαίνουμε με σύνεση. Θα πρέπει άρα να μην καταναλώνουμε πολύ καύσιμο. Και για να έχουμε και οικονομία θα πρέπει να πηγαίνουμε το αντίστροφο. Δηλαδή να σκεφτόμαστε και το περιβάλλον. Ένας οικονομικός, ο μέγιστος οικονομικός τρόπος που να μην καταναλώνουμε καύσιμο είναι να μην χρησιμοποιούμε αλόγιστα τα οχήματα. Αυτή είναι η βασική αρχή. Όταν πούμε παράδειγμα ότι θα πάρουμε το αυτοκίνητό μας από το Μασταμπά να πάμε στο Τάλος ή τέλος πάντων στο Ηράκλειο κάπου να πιούμε καφέ. Αμέσως δεν μπορούμε να κάνουμε οικονομία. Καμία οικονομία. Όποια οικονομία και κάνουμε, όποιο τρόπο και να πούμε να οδηγήσουμε, είμαστε λάθος. Είναι πάρα πολύ μικρή αυτό που θα έχουμε, το κέρδος που θα έχουμε. Μειώνουμε τις κοντινές λοιπόν αποστάσεις, μετακινήσεις. Δεν υπάρχει λόγος. Η αλόγιστη χρήση οχήματος δεν βοηθάει στην οικονομική κατάσχεση και βεβαίως ούτε στην οικολογία σε σχέση με το περιβάλλον και βεβαίως δεν έχει την οδική ασφάλεια που θα θέλαμε. Μάλιστα. Επίσης, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, βεβαίως όπου υπάρχουν. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα πόδια μας, το ποδήλατο. Αυτές είναι λύσεις που είναι
διαρκής και, εν πάση περιπτώσει, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν είναι, βοηθάνε. Πολύ περισσότερο δε σε αυτή την περίοδο που έχουμε αυτή την ενεργειακή Μάλιστα. κρίση. Θα πει τώρα κάποιος, εγώ δεν μπορώ να αφήσω το αυτοκίνητό μου, δεν έχω ποδήλατο, δεν έχω δίκυκλο, δεν μπορώ να περπατήσω. Τι πρέπει να πράξει αυτός. Αυτός ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος θα κάνει όσο γίνεται καλύτερη και όπως έχει μάθει να κάνει την οδήγησή του, δηλαδή δεν θα έχει πολλά γκάζια, δεν θα επιταχύνει και θα σταματά απότομα, θα πρέπει να έχει μεγάλες σχέσεις στο κυβότι, αλλά όλα αυτά εξαρτώνται από τη διαδρομή που έχεις να κάνεις. Αν επαναλαμβάνω, έχεις να κάνεις μια μικρή διαδρομή παρά να τα λικαρδασώ να βρεις στο Ηράκλειο, ό,τι για κάνεις δεν κερδίζεις κάτι. Αλλά αν έχεις να πας, παράδειγμα, στον Άγιο Νικόλαο και δεν μπορείς να το κάνεις διαφορετικά, ή να πας στο Ρέθυμνο ή να πας στα Χανιά, ναι, εκεί υπάρχουν τρόποι. Δηλαδή, εκεί οι υψηλές σχέσεις και σταθερές ταχύτητες στο κινητήρα και στο κυβότιο ταχυτήτων είναι μία μέθοδος η οποία αποδίδει, κερδίζεις καύσιμο. Όταν δεν έχεις φορτωμένα πράγματα στη σκάλα της οροφής, τέλος πάντων, κερδίζεις πράγματα. Όταν έχεις κλειστά τα παράθυρα και δουλεύει το εργοδίσιον, κερδίζεις καύσιμο. Όταν δεν αναπτύσσεις γρήγορα ταχύτητες και μετά πάλι ξαναφρενάρεις από την αρχή κλπ. Κλπ. Κερδίζεις κάτι. Αλλά πιστέψτε με, αυτοί που οδηγούν σε μεγάλες αποστάσεις, ούτως ή άλλως τα έχουν δει αυτά τα πράγματα, τα γνωρίζουν και η οικονομία γίνεται. Εκεί που δεν υπάρχει οικονομία είναι στις μικρές αποστάσεις. Αυτό που επισημαίνουμε συνεχώς και στην εκπαίδευσή μας είναι ότι οι μικρές αποστάσεις είναι εκείνες Μάλιστα. οι οποίες καταναλώνουν το κάψιμο. Πάντως είναι σημαντικό. Άρα, και αυτό που μας είπε ο κ. Μιχελάκης, είναι ότι και ο κλάδος των εκπαιδευτών οδήγησης πλήττεται. Και μειώνεις μετακινήσεις εκεί. Αναγκαστικά που πρέπει οι άνθρωποι είναι αναγκαστικά να παρέξει υπηρεσία. Βεβαίως, εκεί όταν κάνουμε εκπαίδευση δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς οικονομική εκπτώσεις. Σε καμία περίπτωση. Να το δείξουμε σε ένα μάθημα. Ναι, μπορεί να το δείξουμε σε ένα μάθημα, να βγούμε σε έναν δρόμο και να δείξουμε πώς μπορούμε να πάμε οικονομικά, αλλά αυτό σε προχωρημένα στάδια. Μάλιστα, που έχουμε αρκετά μάθει, εκπαιδεύσει τον υποψήφιο. Άρα, επομένως, σε εμάς είναι ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό ζήτημα. Μάλιστα. Δυστυχώς είναι ένα από τα κορυφαία ζητήματα που έχουμε το τελευταίο διάστημα. Μας έχει πλήξει πάρα πολύ η αύξηση των καυσίμων και είναι ένα ζήτημα πώς θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Κύριε Μιχελάκη, θα το δούμε το θέμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την τοποθέτησή σας. Να είστε καλά.